Bienvenidos todos. Καλώδες σήμερα και από μένα. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε σήμερα εδώ και παρουσίαση του νέου προπονητή της ομάδας μας. Θα καθυστερώ λιγάκι για να γίνει και η μετάφραση. Για τον Juan Ferrando γνωρίζετε ήδη πάρα πολλά. Δεν χρειάζονται περαιτέρω συστάσεις από μένα. Ο Juan επιλέχθηκε διότι ταιριάζει απότητα στο προφίλ του προπονητή που ως διοίκηση έχουμε επιλέξει. Είναι νέος, φιλόδοξος, με πολλή όρεξη για δουλειά, εντυπωσιακά καταρτισμένος. Ένα από τα πλέον ενδιαφέροντα στοιχεία του βιογραφικού του είναι οι σημαντικότατες γνώσεις και εμπειρίες του στον τομέα της ανάδειξης παιχτών από τμήματα υποδομής. Κάτι που για τον εργοτέλη αποτελεί βασικό μοχλό ανάπτυξης. Εκπροσωπώντας από τούτη τη θέση την οικογένεια του Εργοτέλη, καλωσορίζω τον Juan στην ομάδα μας και εύχομαι η παρουσία του εδώ να συνδυαστεί με επιτυχίες και όμορφες ποδοσφαιρικές στιγμές. Ο λόγος μια ο θα προσπαθήσω να μάθω κάποια ελληνικά. Και από εκεί και πέρα, όλες τις ερωτήσεις που θέλετε να μου κάνετε. Και τώρα μπορείτε να θέσετε τις ερωτήσεις. Είναι στη διάθεσή σας για να απαντήσω. Παρακαλώ. Παρακαλώ να αρχίσουμε τις ερωτήσεις. Άρα, θέση είναι μια πάρα πολύ καλή πορεία. Αρκετά θα έχει αλλάξει όμως φέτος. Αυτό που έχει δει
τώρα από την ομάδα, τι θέλει να διατηρήσει και τι θα είναι το καινούργιο που θα βάλει αυτός, αυτός, αυτός στην ομάδα. Sobre todo lo que espero es ayudar a crecer más que cambiar. Αυτό που ελπίζω περισσότερο είναι να βοηθήσω στην ανάπτυξη, να βοηθήσω να αναπτυχθεί από το να αλλάξω κάτι. El equipo el año pasado hizo una campaña muy buena. Πραγματικά, η ομάδα πέρυσι έκανε μια πάρα πολύ καλή πορεία. Y mi presencia es para que siga mejorando. Και η παρουσία μου είναι για να συνεχίσει να βελτιώνεται. E innovando en ciertos aspectos. Και σίγουρα να αλλάζει κάποια πράγματα, να πρωτοκουπεί, να καινοτομεί σε κάποια... κάποιους τομείς. Para que el club no se estabilice y tenga más ambición. Και ώστε να σταθεροποιηθεί, αλλά και να έχει μεγαλύτερη φιλοδοξία η ομάδα. No a nivel de resultados, tan solo. Και όχι μόνο σε επίπεδο αποτελεσμάτων. Sino ayudar a nuestras academias. Αλλά να βοηθήσουμε πολύ και την Ακαδημία. Και το ποδόσφαιρο της Κρήτης. Coach, ο περσινός Σεβοτήλης δύσκολα θα φάνει φέτος. Ο κορμός έχει αλλάξει εντελώς. Ουσιαστικά είναι σαν να χτίζει μια νέα ομάδα από την αρχή. Ποια είναι η φιλοσοφία του, ποια είναι τα δεδομένα που επικρατούν αυτή τη στιγμή στην ομάδα. Και τι προσθήκες πιστεύει ότι θα χρειαστούν προκειμένου να καταστρώσει τα πλάνα του και να πετύχει τους στόχους του. Bien, ahora de momento estamos en plena construcción. Στο παρόν είμαστε καταστασίες της διαδικασίας. La propuesta de metodología es muy sencilla. Es hacer que el futbolista disfrute en el campo. Y lo transmite al aficionado. Lo que es cierto es que el Logotelis también tiene que competir. Πρέπει φυσικά να ανταγωνιστεί, να αγωνιστεί στο πρωτάθλημα και σε αυτό πρέπει να οριμάσουμε και να μεγαλώσουμε όλοι μαζί. Coach, τι να περιμένουμε από τα μεταγραφικά, για πόσες μεταγραφές μπορούμε να κάνουμε λόγο και πότε πιστεύεις ότι κατά 100% θα είναι στεγχωμένο το ρόστερ. Los jugadores que intento incorporar son jugadores que van a traer una experiencia. A los jugadores que ya están en la plantilla. Lo principal que le he pedido a cada uno de los jugadores que se van a incorporar es que vengan a ayudar a los demás. Vengan a hacer crecer a los demás y a partir de aquí se adapten a un proceso de ir conjunto con un mismo objetivo. De momento no puedo decirte cuántos van a ir viniendo. Porque sigo trabajando. Y cuesta mucho encontrar un perfil. Και δεν είναι κάτι εύκολο, χρειάζεται χρόνο να βρούμε ένα προφίλ που έχει εμπειρία, no muy veterano, αλλά όχι πολύ veterano, y que al mismo tiempo esté dispuesto a ayudar a las jóvenes promesas. Και την ίδια στιγμή να μπορεί να είναι διατεθειμένος να βοηθήσει τους νέους, τους προσχόμενους παίκτες. Είναι σίγουρα ο νεότερος προπονητής στην ιστορία της ομάδας και αν δεν κάνουμε κάποιο λάθος,
από τους νεότερους ίσως και στην ιστορία του ελληνικού επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Μας κάνει ένα σχόλιο για αυτό κάτι το οποίο πιθανόν και στην προηγούμενη μέρα του θα συνέβαινε. Esto es un hándicap. Soy el más joven en España, el más joven en Europa League, el más joven en Grecia. Me he leído neóteros para tú, es que estoy en Europa League como neóteros, que estoy en Hispania, que estoy en Pero que desde los años también sea más viejo. Pido se lea Jorónia, no hay incluso gireóteros. Pero si te hace referencia, si tengo miedo. ¿Había que hacer la forada en cada juego y esto? Pues no. ¿Pues lo entropiese? ¿Pues lo...? ¿Cómo lo gestionas? Ότι μπορεί να έχει κάποιους παίκτες που δεν είναι σε μεγαλύτερη ηλικία. Κάτι το οποίο στην Ελλάδα δεν είναι πολύ συνηθισμένο. Yo al jugador me lo ganaré. Εγώ θα κερδίσω τον ποδοσφαιριστή. Με respetará. Και σίγουρα θα με σεβαστεί. Por hacerlo crecer. Obviamente, si me han escogido como head coach, es porque tengo la capacidad de hacer más inteligente a mis jugadores y hacer sacar a cada uno sus máximos recursos. Tanto cuando vayan bien las cosas, como cuando vayan mal las cosas. Μπορεί να μας πει ποιο είναι το κίνητρο που επέλεξε τον Ευρωτήρι και την Ελλάδα. Και τι γνωρίζει για το ελληνικό προπάθλημα. Bien, la Liga Griega es una de las ligas más importantes que hay en Europa. Tenéis una de las ligas más competitivas. Y la verdad que una de las más apasionadas. Yo desde que era jugador, desde que he sido entrenador, siempre la he seguido. Al igual que la Superliga de Serbia, la Superliga de Croata. Soy un fanático del fútbol. Las he seguido. El hecho de venir a este club es principalmente. Porque es un club que puede crecer. Que he visto que los aficionados disfrutan del fútbol. Que aman este deporte. Y que tienen ganas de crecer. Και έχουν και αυτή όρεξη να μεγαλώσουν, να αναπτυχθούν. Como he visto desde el primer día que conocí a sus directivos. Όπως το είδα και από την πρώτη μέρα που γνώρισα τους ανθρώπους της διοίκησης. Εγώ την περασμένη εβδομάδα είναι κλήρωση του πρωταθλήματος. Θα ήθελα να μας κάνετε ένα σχόλιο για το γεγονός ότι η ομάδα παίζει 2-4 παιχνίδια στην αρχή και γενικά για τη σειρά των αγώνων δεν έχει σημασία. El sorteo es el sorteo. Un clíros sin un clíros. Al final todos vamos a jugar contra todos. Tecnicá os papéxume también se olos. Y esto es lo bonito de la liga. Que αυτό είναι το ωραίο του πρωταθλήματος. Empezar fuera no es que me Todo lo contrario, cuanto más adversidades. Todo antídoto. Όσο περισσότερες είναι οι αντικσότητες, περισσότερο θα αναπτυχθά οριμάσουν και περισσότερο θα αναπτυχθούν. Υποδέχονται και με μηνύματα ελληνικά που και στην Ευρώση.
Bueno, siempre digo que el fútbol es un juego. A tu padre le dan el juego dos, pero no una pequeña. Se puede perder o ganar. Morir, cambios, bajar, si quien ha perdido, si pero que en mi cabeza lo que existe ahora mismo. A la sazón tu cacho está un alomo, que te estoy mí. Es que los aficionados vengan el sábado a animar. En fila de una época, de sábado, una. Δίνουμε τουράγιο και να εξηγώνουν την ομάδα. A pasárselo bien. Να περνάνε καλά. Y que si nuestro trabajo es bueno. Και αν η δουλειά μας είναι καλή. Estoy seguro que vamos a pasar muchas semanas divertidas. Τότε είμαι σίγουρος ότι θα περάσουμε πολλές εβδομάδες πολύ διασκεδαστικές. Felices. Χαρούμενες. Y con ganas de seguir todos juntos en un proyecto. Και με όρεξη να συνεχίσουμε όλοι μαζί σε ένα κοινό στόχο, σε ένα κοινό σχέδιο. Οκ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.